Η ώρα είναι 8 παρα 20 και όπως βλέπετε πίσω μου ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς έχει ξεσπάσει. Αυτή τη φορά είναι στο βουνό πάνω από το Δρέπανο και τον Ψαθόπυργο. Βλέπετε λοιπόν πως καίγεται εκεί η κορυφή. Και οι ρήψεις νερού από αεροσκάφη να δεν συνεχίζονται. Το πρωί έριχναν περίπου 10. Τώρα είναι μόνο 5, γιατί τα 5 καθυλώθηκαν λόγω βλάβης. Επίσης δείχνει νερό και ένα ελικόπτερο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι ακριβώς πίσω μου, πάνω από το Δρέπανο. Γίνεται καταστροφή του δραμάγι που λέμε. Τέτοιες περιοχές είναι ακριβές. Φιλέτα. Φιλέτα, κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή σήμερα η δεύτερη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα. Καθόλου, καθόλου. Όπως βλέπετε πίσω μου, ο καπνός από το μέτωπο του Δρεπάνου έχει στην κυριολεξία καλύψει τον ορίζοντα. Δεν φαίνεται καθόλου η Πάτρα, το Ρίο και οι γύρω περιοχές. Κοιτάξτε τώρα πίσω μου ακριβώς. Εδώ. Ακόμα και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου έχει καλυφθεί από καπνό. Στην παλιά Εθνική Οδό μιλώ με δυσκολία. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Η ώρα είναι 9 το βράδυ. Βλέπετε ο κόσμος προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται για μια εφιαλτική νύχτα. Έχει βγει έξω με τις μάνικες. Προσπαθεί να καταβρέξει ό,τι μπορεί. Το περιβόλι του, άλλος, τις ελιές του, το σηματόπλεγμά του έξω από το σπίτι του. Είναι πραγματικά ένα εφιαλτικό βράδυ. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά μέχρι το ξημέρωμα. Γιατί φυσάει, όπως βλέπετε. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, εξακολουθούν και πλέον ισχυροί από χθες τη νύχτα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε. Ελπίζουμε να την πιάσουμε στην Εθνική τη φωτιά, αλλά παίρνουμε και τα μέτρα εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν είμαστε εξειδικευμένοι να πάμε και κοντά στη φωτιά. Τι να κάνουμε με τις βρωμιάριδες που έχουμε μπλέξει? Μπορεί να με προετοιμάζουμε. Δεν βλέπεις που έφτασε η φωτιά. Δυστυχώς αδράνησαν. Από το πρωί. Τους ξέφυγε η φωτιά τις 7 η ώρα και παίρνω τηλέφωνο και επειδή το είχα πάρει 3 φορές τηλέφωνο με παρατήρησαν από την περιοριστική.